Θα το μοιραστώ μια που αναφερθήκαμε στη δεύτερη γέννα μου, κάτι έτυχε τέλος πάντων κατά τη διάρκεια και λέγανε όλοι, εγώ άκουγα ότι ετοιμάστε να την πάμε κεσαρική. Εγώ ήθελα φυσιολογικό, όπως λες τώρα, ήθελα δεν ξέρω γιατί, ήθελα και τις δύο μου γέννες να τις κάναμε φυσιολογικό το κετό. Την πρώτη δεν την κάναμε χωρίς επισκληρίδιο. Σωστά, αλλά στη δεύτερη δεν έλεγα εγώ, έγινε στο τέλος. Ναι, τέλος πάντων. Και λέει ο Θάνος, ψυχραιμία παρακαλώ, και δεν θα ξεχάσω το βλέμμα σου, με κοιτάει στα μάτια, κάνει μία κίνηση και τσουπ μου βγάλει το μωρό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, χρειάζεται κάποια αντιμετώπιση σοβαρή. Πολύ γιατί ψυχραιμία, αν, βρε Θάνος. Εντάξει, αν πανικοβληθείς σε κάποιες περιπτώσεις, χάνεις τον έλεγχο και πρέπει κάποιος να έχει εμπειρία. Πολλοί μευτήρες γυναικολόγοι και στη χώρα μας. Αλλά είναι κάτι που συμβαίνει, πας ψιλοκά και λες όχι. Εντάξει, εδώ δεν ρισκάρω, θα πρέπει να, βεβαίως, ναι. Να πάω στην κεσαρική. Υπάρχουν ενδείξεις και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το μωρό ή με τη μητέρα ή και πριν να ξεκινήσει το κετό σου χρειαστεί να γίνει κεσαρική, υπάρχουν χιλιάδες λόγοι. Αυτό που πρέπει να κοιτάει κάποιος είναι πρώτα τη μητέρα και ταυτόχρονα και το μωρό. Αλλά πρώτα τη μητέρα. Και αν υπάρχει απόλυτη ένδειξη ή κάποιες ενδείξεις το να γίνει κεσαρική, πρέπει να γίνει κεσαρική. Βεβαίως δεν το υιοθετούμε αυτό. Αλλά δυστυχώς χρειάζεται. Ναι. Χρειάζεται.